6 Μαρτίου του 2021, η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και στην άλλη άκρη της γραμμής έχω έναν άνθρωπο ο οποίος τον εκτιμώ, τον σέβομαι πάρα πολύ και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με μίμησε σε αυτόν τον μαγικό κόσμο που λέγεται τένις. Έχουμε μαζί μας τον Κωνσταντίνο τον Φουντούκη, προπονητή πλέον, πρώην αθλητή και προπονητή πλέον του τένις. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γνατίου, καλημέρα. Μ' αρέσει το, ο πληθυντικός. Επειδή σε έχω και δικό μου άνθρωπο, θεωρώ ότι καλά είναι να πάμε στον ελληνικό κατευθείαν, στο Ντίνος, έτσι δεν είναι? Αν μου επιτρέπετε κύριε προπονητά. Φυσικά, φυσικά. Κωνσταντίνος Φουντούκης, ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω coach, πόσα χρόνια ασχολείσαι με το άθλημα του τένις? Κοίτα, Ντίνο, προχθές μου έκανε την ίδια ερώτηση ένας μαθητής μου και έπαθα σοκ. Για πες. Γιατί έπρεπε να του απαντήσω, ναι, ότι ασχολούμαι 30 χρόνια. Ασχολείσαι 30 χρόνια, Δεν το έχω καταλάβει. Ναι. Πώς ξεκίνησες, και πιάσες ρακέτα, τι ήταν το ερέθισμα, ήταν κάποιος από το οικογενειακό σου, φιλικό σου περιβάλλον που σε μίλησε στο άθλημα? Ακριβώς έτσι. Ο μπαμπάς μου αυτός και ανασχολείται. Αυτός ασχολείται περίπου τώρα 50 χρόνια, 55 με το τένις. Mm-hmm. Μεγάλωσα δηλαδή μέσα στα γήπεδα. Ήμουνα από 2-3 χρονών που με έπαιρνε μαζί του για βόλτα. Πηγαίναμε, έπαιζε αυτό στο τένις του και εγώ παρακολουθούσα στον όμιλο αντισφαίρησης Θεσσαλονίκης και καθόμουν εκεί σχεδόν όλο το απόγευμα, χωρίς να θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι σαν να λέμε γεννήθηκες με μια ρακέτα αγκαλιά. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι, ναι. Ακριβώς έτσι. Τένις, εσύ έχεις δει, αφού μου λες ότι ασχολείσαι και 30 χρόνια με το τένις, έχεις δει όλη την εξέλιξη στην ελληνική επικράτεια. Δηλαδή φαντάζομαι ότι πριν από 30 χρόνια αυτοί που ασχολούνταν με το τένις ήταν λίγο δακτυλοδεικτούμενοι. Θεωρείταν ένα άθλημα αποτρεπτικό για τους περισσότερους, για τη μάζα που λέμε. Κυρίως είχε στοχοποιηθεί, θα έλεγα εγώ, το τένις ότι είναι για πιο υψηλά οικονομικές τάξεις. Ναι, ναι, εντάξει, στην αρχή ήταν λίγο, δεν ήταν τόσο διαδεδομένο, όχι ότι, δηλαδή πάντα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε, εντάξει, έχει ένα αλφα κόστος, mm-hmm, αλλά δεν ήταν αυτό που είπες, τόσο διαδεδομένο, δηλαδή δεν το ήξερε ο κόσμος ότι μπορεί να το κάνει. Αυτό ήταν το θέμα. Ότι μπορούσε να έχει τόσο εύκολη πρόσβαση και το κοστολόγιο δεν, τώρα που είπες, ναι, κόστος, πάμε κατευθείαν, μα μου έδωσες ωραία πάσα. Ναι. Πρωτίστως, από ποια ηλικία θεωρείς εσύ σαν προπονητής ότι είναι καλά να ξεκινήσει ένα παιδί να ασχολείται με το τένις? Γύρω στα 5 έτη. Εντάξει, πάνω κάτω είναι ανάλογα και το παιδί τι αντίληψη έχει. Για να μπορεί, όχι να αντίληψη δεν εννοώ, όχι για να μπορεί να κάνει τίποτα ιδιαίτερο στο τένις, για να μπορεί να ακούσει κάποιες οδηγίες, να μπορεί λίγο να ενταχθεί σε ένα σύνολο και να αντιδράει σε αυτά που θα του πει ο προπονητής. Το κόστος, ναι, δηλαδή ας πούμε έχω εγώ τώρα μια της κόρας μου, ας πούμε, και θέλω να ασχοληθεί, η οποία είναι στα 5,5. Έρχομαι εκεί κανονικά, τι κόστος ας πούμε έχει για να μηνιαίως, για να μπορέσω να γράψω την κόρη μου, να πούμε ότι είσαι προπονητής στον όμιλο αντισφαίρησης Βόσμου και, ναι, όχι, ναι, μόνο, και όχι μόνο. Ναι. Εκεί με τα τελευταία χρόνια. Ναι, τα τελευταία χρόνια είσαι εκεί πέρα και είναι και χαρά μου γιατί σε γνώρισα και εγώ και το άθλημα. Και έγινα και. Να είσαι καλά. Για πες μου λίγο τώρα, τι κόστος που έχει να μας ακούνε φίλοι οι οποίοι θέλουν να ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους. Τι κόστος μπορεί να έχει μια ενασχόληση με το τένις σε μια ηλικία 5, 6, 7, 8, 10 χρονών? Είναι ανάλογα με το σύλλογο, με το κλαμπ που θα ξεκινήσει, αλλά πάνω κάτω είναι γύρω στα 30-40 ευρώ μηνιαίως. Μηνιαίως. Για 2-3 προπονήσεις την εβδομάδα. 2-3 προπονήσεις ωραίες την ώρα, έτσι δεν είναι? 2-3 ώρες δηλαδή, ας πούμε, την εβδομάδα. Ωραίες. Μπράβο.
Ωραίες, ναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι φοβερό, είναι όπως Ναι, τα δεν είναι κάτι το οποίο πολλά μπορεί. αθλήματα, Ναι, δηλαδή. δεν μπορεί να. Δεν είναι ένα ποσό το οποίο θα σε αποτρέψει να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Τι χρειάζεται, ας πούμε. Ακριβώς. Έρχομαι εγώ αύριο, δεν έχω, ας πούμε, 20, 30, 40 ευρώ να τα δώσω για να κάνει το παιδί μου. Τι χρειάζεται πέρα από τα αθλητικά, τα παπουτσάκια του και τις φορμούλες του. Ρακέτες τέτοια, φαντάζομαι ότι δίνει ο σύλλογος. Ναι, στην αρχή προμηθεύουμε με μια ρακέτα τα παιδάκια για να ξεκινήσουν, για να δούμε αν τους αρέσει, να τους δώσουμε ένα ερέθισμα, να αρχίσουμε να κάνουν τις πρώτες τους προπονήσεις. Και εντάξει, μετά χρειάζεται να πάρει μια δικιά του ρακετούλα το παιδί, το θέλει κιόλας, και είναι με έναν πάλι μικρό κόστος, δηλαδή πάλι με 30-40 ευρώ. Αρχίζεις, παίρνει τη ρακετούλα του και αυτό είναι όλο. Δεν χρειάζεται τίποτα από εκεί και πέρα. Μια ρακέτα η οποία να πούμε ότι δεν την αλλάζεις κάθε χρόνο. Είναι μια ρακέτα η οποία μπορεί να σου πάει για πάρα πολλά Όχι, χρόνια. ναι. Ναι. Τέννις λοιπόν. Ναι, εντάξει, ανάλογα και Ναι, την ηλικία. ναι, σίγουρα. Ανάλογα την ηλικία και για το πόσο θέλει να ασχοληθεί και πόσο καλός ή καλή είναι σε αυτό που κάνει. Ένα Ακριβώς. τέννις το οποίο αν θεωρείται, είναι ένα μοναχικό άθλημα. Τι χρειάζεται να έχεις για να το ακολουθήσεις ψυχολογικά, Ναι, ψυχικά. αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Καταρχήν, έχει να διαχωρίσουμε τα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει το τέννις για να ψυχαγωγηθείς, για να περάσεις ωραία, για να κοινωνικοποιηθείς, να παίξεις με πολλούς συμπαίκτες, να αθληθείς. Και υπάρχει και το τέννις μετά σαν πρωταθλητισμός. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το μοναχικός που λέμε είναι σίγουρα οι αθλητές, αυτοί που ασχολούνται με το τέννις πιο επαγγελματικά. Χρειάζεται να είσαι πολύ συγκεντρωμένος, χρειάζεται το μυαλό σου και ο εγκέφαλός σου να παίρνει πολλές τροφές. Το τέννις είναι ένα άθλημα αντανακλαστικών. Πρέπει να έχεις γρήγορα αντανακλαστικά, πρέπει να έχεις διαρκή ετοιμότητα. Δεν μπορείς να καθησυχαστείς ούτε δευτερόλεπτο μέσα στον πόντο. Ο πόντος τρέχει. Όταν τελειώνει ο πόντος, πάλι πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Χρειάζεται ψυχραιμία. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Άμα ξεφύγεις, άμα το μυαλό σου ξεφύγει, άμα νευριάσεις, έχεις χάσει μεγάλο ποσοστό από το παιχνίδι σου, από αυτό που ξέρεις να παίξεις. Όπως παθαίνω εγώ δηλαδή. Είσαι, ναι. Για να πούμε και τους φίλους, για τους φίλους ακροατές ότι εγώ ακόμα προσπαθώ λίγο να αποβάλω το ποδοσφαιρικό από μέσα μου. Με έχει μαλώσει πάρα πολλές φορές ότι επειδή νευριάζω προσπαθεί να μου πει ότι αυτό είναι τέννις, πρέπει να είσαι ήρεμος και στοχευμένος στον πόντο σου. Εγώ είμαι λίγο ούγκανος ακόμα, εντάξει το παλεύουμε, εντάξει θα στρώσω μωρέ, θα μεγαλώσω, θα στρώσω. Κωνσταντίνο, τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα. Έτσι. Μετά είναι όλα εύκολα. Άρα ξεκινάμε από μια ηλικία 5 ετών και φτάνουμε έως μια ηλικία 105-115. Ναι. Αυτό είναι το καλό. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς μου δίνεις πολύ καλό πάτημα. Αυτό είναι το πάρα πολύ καλό με το τένις. Το ότι μπορείς να ασχοληθείς μέχρι όποια ηλικία θέλεις, μέχρι όποια ηλικία σε βαφτάνε τα πόδια σου. Γιατί μπορείς να το προσαρμόσεις ανάλογα την ηλικία σου. Δεν θα παίξεις στους ρυθμούς που έπαιζες όταν ήσουν πιο μικρός και παίζεις πιο πολλές ώρες τένις. Θα το κάνεις μέχρι εκεί που θέλεις. Ένα είναι αυτό το καλό και ένα δεύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να μαζευτείς 20, 10, 11, 12 άτομα για να κάνεις την άθλησή σου και να παίξεις τένις. Με τον εξοπλισμό σου όπως είπαμε πριν και με ένα άτομο ακόμα έχεις κερδίσει μια ώρα ναι. Προπόνηση στο τένις. Επειδή το έχω δει με τα μάτια μου, έχω δει άνθρωπους που είναι 85-90 χρονών και είναι τρομερό. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τέτοιες ηλικίες να ασχολούνται με το άθλημα του τένις.
Και είναι σημαντικό αυτό που λέει και ο coach, ότι το τένις έχει, θέλει, για μένα, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, είναι η ικανότητα, είναι η φυσική κατάσταση, γιατί θεωρείται ένα από τα 2-3 καλύτερα αθλήματα να ασχοληθείς όσον αφορά τα για τις καρδιολογικές κυρίως παθήσεις. Βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είναι αναερόβιο, έχει ένταση, έχει κίνηση Ναι. σε όλο το σώμα. Δεν γυμνάζεις μόνο πόδια ή χέρια ή οτιδήποτε, γυμνάζεται όλο το κορμί σου. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς έτσι. Και είναι τρομερό το ότι μπορείς να παίξεις και σε πολύ 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 μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό που λέω, ότι θεωρώ ότι το τένις είναι κατά 50% αντίληψη, φυσική κατάσταση, και ένα 50% είναι, θεωρώ, πολύ μεγάλο η πνευματική ετοιμότητα. Και ειδικά σε ανθρώπους όπως είναι ο Στέφανος, ο Τσιτσιπάς, όπως είναι ο Φέντερερ, ο Τζόκοβιτς, που θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι πλέον στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, εντάξει, είναι αλλού, είναι όλοι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό που ξεχωρίζει τους ανθρώπους, τους αθλητές σε αυτά τα επίπεδα, είναι η ψυχική και ετοιμότητα. Είναι η ετοιμότητα του μυαλού. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ακριβώς έτσι. Οι τρεις μεγαλύτεροι αθλητές αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι οι γνωστοί, ο Ρότζερ Φέντερερ, ο Ράφα Ναδάλ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Αυτοί οι τρεις αθλητές δεν είναι μόνο απλά αθλητές, είναι μεγάλα μυαλά. Το μυαλό τους είναι τεράστιο. Αυτό τους κάνει και ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους. Και όχι μόνο από τους υπόλοιπους τώρα της γενιάς, από τους υπόλοιπους γενικά είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε σε αυτή την εποχή και δεν τους παρακολουθούμε. Είναι το μυαλό τους, δεν ξέρω, είναι για να μετρήσεις. Είναι για να τους... Είναι το μυαλό και η πνευματική ετοιμότητα που τους έχει νούμερο ένα τόσα χρόνια και τους κάνει να ξεχωρίζουν, και δεν βλέπεις ακόμα κάποιον να μπορεί να τους χτυπήσει. Ναι, αυτό είναι. Βλέπεις, παίζουν κρίσιμους πόντους και λες ότι κοίτα τους, είναι σαν να παίζουν στην προπόνηση. Εκεί είναι φοβερή η πνευματική ετοιμότητα. Αυτό που λες είναι. Το τένις είναι brain game, να σου το πω έτσι. Ναι. Είναι και όποιος κερδίσει στο μυαλό. Δεν είναι μόνο τα αθλητικά προσόντα και τα σωματικά προσόντα. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου? Ρότζερ Φέντερ. Ο Είμαστε Ρότζερ πολύ Φέντερ. τυχεροί που έχουμε ζήσει να τον παρακολουθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ σου έχω Όπως και πει. τους άλλους δύο, εντάξει, δεν το συζητάω. Εντάξει, εμένα ξέρεις ότι είναι ο Ράφα. Ναι, εντάξει, Και αριστερόχειρας, το αγόρι μου, είναι σκύλι μαύρο. Δεν αφήνει τίποτα, δεν αφήνει μπάλα. είσαι οργόνης στο γήπεδο, είσαι τέτοιος. Τι ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Εσύ, ας πούμε, τώρα ασχολείσαι κυρίως με παιδιά νέος, κάνεις και βέβαια και προπονήσεις και σε μεγαλύτερους αθλητές. Έχεις τον όμιλο αντισφαίρεσης του Ευόσμου. Υπάρχουν προοπτικές, πώς βλέπεις δηλαδή το άθλημα στα νέα παιδιά? Ναι. Βλέπεις ότι εξελίσσεται σωστά, ωραία, βλέπεις μελλοντικά να βγάζουμε νέους αθλητές? Στυλ Τσιτσιπά, Ναι. στυλ Σάκαρη. Ναι. Κοίτα, το τένις στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τεράστια αύξηση. Οφείλεται σε πολλά πράγματα. Εντάξει, το βασικότερο είναι αυτός ο παίκτης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αυτός ο αθλητής, που έχει κάνει για μένα τεράστιο κατόρθωμα, δηλαδή θα περάσουμε πάρα πολλά χρόνια και αν θα καταφέρει κάποιος άλλος Έλληνας να φτάσει σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει ο Στέφανος και που θα συνεχίσει σε αυτό το σημείο και θα ανέβει κι άλλο, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή για όσους δεν το ξέρουν είναι νούμερο 6 στον κόσμο. Και Νούμερο νούμερο 5, 6 στον κόσμο σε μια έννοια... κύριε προπονητά. Νούμερο 5, ναι, Πέρασε εντάξει, ναι, τώρα στα συγγνώμη, είχε πιο ημιτελικά ενημερωμένο. του Ρότερνταμ τώρα, και είναι νούμερο 5. Ναι. Πέρασε το ίδαλμά σου, του Ναι, Ρότερ ναι. Φέντερ, και ίδαλμά του, όπως έχει δηλώσει. Ναι. Είναι αυτά τα πράγματα που έχει κάνει είναι φοβερά για έναν αθλητή σε αυτή την ηλικία, 22 χρονών, και τα κάνει από 19. Έχει πολύ, πολύ μέλλον ακόμα. Θα δούμε τεράστια πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο. Όπως προείπα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν Έλληνα
αθλητή τενίστα να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Μιλάμε για εκατομμύρια αθλητές, χιλιάδες αθλητές που ασχολούνται στο ανά τον κόσμο. Ενιαία βαθμολογία, έτσι, παγκόσμια Ναι. βαθμολογία ενιαία. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το τένις, όπως είπαμε, δεν είχε υποδομή στην Ελλάδα. Έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια να ανεβαίνει. Έχουμε ένα πολύ καλό δυναμικό σαν προπονητές στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, όποιος προπονητής από την Ελλάδα φύγει, μπορεί να σταθεί σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού. Τους ζητάνε κιόλας, μη σου πω. Μάλιστα. Απλά είμαστε λίγο πίσω σε υποδομές. Δηλαδή, θα χρειαστεί για να συνεχίσει αυτό το άθλημα να ανεβαίνει, αν δεν θέλουμε να σταματήσει, να υπάρχουν χώροι για να παίξει τένις, δηλαδή Να και τώρα. φτιαχτούν, να δημιουργηθούν νέοι χώροι, εννοείς, γήπεδα που να μπορούν να σηκώσουν περισσότερους αθλητές και περισσότερες ταλέντα, ίσως, μελλοντικά. Ναι. Έτσι είναι, γιατί πηγαίνεις στο εξωτερικό και βλέπεις 20-30 γήπεδα σε ένα χώρο μαζί και εδώ το πολύ να δεις 5, 6, 7, 8, 9. Και αυτά σε πολύ καλά Και αυτά είναι οργανωμένους, λίγα. ναι, λίγα και σε οργανωμένους και παλιούς ομίλους κυρίως. Ακριβώς, ναι. Να ρωτήσω τώρα. Χρειαζόμαστε γήπεδα, Ναι, 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 οπωσδήποτε. πες. Ναι, αυτό όχι, τελείως. Είναι αυτό που το έχω πει πολλές φορές, ότι χρειαζόμαστε γήπεδα, πρέπει να συνεχίσουν να φτιαχτούν καινούργια γήπεδα, να φτιάξει πολιτεία καινούργια γήπεδα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο τους ιδιώτες. Όσα γήπεδα υπάρχουν είναι από παλιότερες εποχές που τα συντηρούμε, τα ανακατασκευάζουμε, αλλά δεν γίνεται άλλο, πρέπει να δημιουργηθούν καινούργιοι χώροι. Κυρίως τώρα που Και υπάρχει και νομίζω ότι αυτή η προς αυτή άνθηση. την κατεύθυνση. Κυρίως και τώρα που υπάρχει αυτή η άνθηση και πολλοί κόσμος έχει στραφεί προς το άθλημα του τένις. Coach, να σε ρωτήσω τώρα. Είμαι εγώ με τους φίλους μου εδώ πέρα και μιλάμε και λέμε για τον Στέφανο Τσιτσιπά και ξέρεις, λέμε τόσα εκατομμύρια ο Στέφανος και μπράβο του και έκανε. Ένας αντίστοιχος Τσιτσιπάς που βρίσκεται τώρα σε μια ηλικία 12, 13, 14, 15 χρονών και έχει το ταλέντο, φαίνεται. Τι θέλει, τι Ναι. χρειάζεται για να φτάσει σε επίπεδο Τσιτσιπά και από θέμα καθημερινότητας όσον αφορά τις προπονήσεις, αλλά και το σημαντικότερο. Γιατί καμιά φορά κάνουμε το λάθος και βλέπουμε τους φτασμένους, αλλά για να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι να είναι φτασμένοι και επιτυχημένοι, έχουν ματώσει και σωματικά και οικονομικά. Ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, ναι. Όπως είχε πει και ο μπαμπάς του, ο πατέρας και προπονητής του Στέφανο κάποια στιγμή, αν είχαν φτάσει σε ένα σημείο γύρω στα 16 του, νομίζω, 17, που ήδη ήταν στο εξωτερικό στα τουρνουά 5 χρόνια και είχε ο άνθρωπος τερματίσει, δεν είχε άλλα λεφτά και ευτυχώς ήταν η θεία του, νομίζω, και τους βοήθησε. Χρειάζεται. Αν έχει ξεκινήσει εδώ, είναι στην Ελλάδα, χρειάζεται, εντάξει, προπονήσεις, είναι το βασικό που χρειάζεται ένα προπονητή, χρειάζεται τα γήπεδα, χρειάζεται εξοπλισμό, αυτά είναι αυτά που θα τον οικονομικά θα τον επιβαρύνουν τα πρώτα χρόνια, τα τουρνουά του, αλλά αν συνεχίσει και δούμε ότι αυτό το παιδί έχει μέλλον, χρειάζεται να συνεχίσει να ανέβει η εξέλιξή του. Βλέπουμε την εξέλιξή του και προτείνουμε ότι θα πρέπει να πάει να ασχοληθεί, να παίξει και στα τουρνουά, να δει την δυνατότητα που έχει αυτή στα τουρνουά του εξωτερικού. Οπότε κάπου εκεί αρχίζουν λίγο τα δύσκολα. Αρχίζουν τα τα οικονομικά, δύσκολα ποια είναι. Στο οικονομικό επίπεδο να μιλάς τώρα. Ναι, στο οικονομικό επίπεδο και στα υπόλοιπα, θα σου πω γιατί. Στο οικονομικό επίπεδο είναι τα ταξίδια που χρειάζεται να κάνει. Κάθε εβδομάδα έχει άλλο τουρνουά, διαλέγει αυτό σε ποιο θα πάει. Διαφορετικό τουρνουά σε διαφορετικό μέρος του κόσμου. Έχει διαμονή, έχει φαγητά, έχει εξοπλισμό, ρακέτες, έχει τα ταξίδια, να γυρίσει πίσω στη βάση του, να ξαναφύγει. Αυτά είναι τα οικονομικά που πρέπει να διαχειριστεί.
αλλά έχει να διαχειριστεί φυσικά και αυτήν την μοναχικότητα που είπαμε πριν, έτσι. Ναι. Δηλαδή θα έχει σε μια μικρή ηλικία κάποιον από το οικογενειακό του περιβάλλον σίγουρα μαζί του, αλλά θα είναι αυτός μαζί του. Δεν θα είναι κανένας άλλος, δεν θα έχει τους φίλους του, δεν θα έχει τους υπόλοιπους συγγενείς του, δεν θα έχει την παρέα του, δεν θα έχει πολλά πράγματα που τη βόλτα κάνουν του. Τα παιδιά της ηλικίας του. Ναι, δεν θα έχει τη βόλτα του. Δεν θα έχει πολλά πράγματα που κάνουν τα παιδιά της ηλικίας του. Αυτές είναι οι θυσίες που κάνει ένας τενίστας, ο οποίος δεν είναι ένα ομαδικό άθλημα, το οποίο θα κάνεις παρέα και φίλους τους υπόλοιπους τους συμπαίκτες σου, γιατί είσαι μόνος σου. Και αυτή είναι η δυσκολία του αθλήματός και μας. Και φαίνεται αυτό, το ότι σε μια δικιά σου δύσκολη μέρα δεν μπορεί κάποιος να σε βοηθήσει, να σε σμπρώξει ή να καλύψει τα δικά σου τα λάθη. Τα λάθη σου σε μια κακή μέρα κοστίζουν αγώνες και τουρνουά. Ναι, όχι, είσαι, ακριβώς αυτό είναι. Είσαι μόνος σου μέσα στο γήπεδο. Είσαι εσύ και η ρακέτα σου, τίποτα άλλο. Πρέπει να είσαι σε μια γυάλα εκεί, μέσα στο γήπεδο, και ό,τι κάνεις να το σκέφτεσαι και να έχει αντίκτυπο πάνω σου. Δηλαδή πρέπει κιόλας, εκτός ότι είναι έτσι, πρέπει κιόλας να έχεις γνώση το τι λάθη κάνεις. Δεν περιμένεις από κανέναν. Μόνο έτσι γίνεσαι καλύτερος. Εντάξει, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Κακό είναι και καλό. Ναι. Έχεις πατήσει, έχεις και σαν άνθρωπος, έχεις βάσεις σωστές. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από κάποιο σημείο και μετά, δηλαδή και ένας, ας πούμε, ο οποίος μπορεί να έχει ένα παιδί ή να είναι ο ίδιος, ας πούμε, 14, 15, 12 χρόνων, 13, 14, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτές είναι οι ηλικίες που δείχνει ένα παιδί αν πραγματικά έχει δυνατότητα να προχωρήσει κάτι παραπάνω. Ναι, γύρω σε εκείνη η ηλικία, 12 με 14, και καταλαβαίνεις τι μπορεί να κάνει ο αθλητής. Και μετά είναι αυτό, ρε, coach, δεν πρέπει να φύγει στο εξωτερικό, δηλαδή είναι αυτό το αποτρεπτικό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι έχουν χαθεί πολλά ταλέντα για αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα έχουν χαθεί πολλά ταλέντα γι' αυτό, γιατί όπως είπαμε είναι συνισταμένη πολλών πραγμάτων το να γίνεις αθλητής. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Εντάξει, για οποιαδήποτε χώρα μιλάμε, έτσι. Δηλαδή και ένας Ισπανός και ένας Γερμανός δεν θα πρέπει να μείνουν στη χώρα τους. Είναι αυτό που είπαμε, ενιαία η βαθμολογία. Είναι παγκόσμια η βαθμολογία. Δεν μπορεί να παίζεις μόνο στη χώρα σου. Mm-hmm. Πρέπει να πηγαίνεις στα τουρνουά όπου υπάρχουν. Αυτό είναι το δυστυχώς αυτό που λέμε, ότι πρέπει να δηλαδή, υπάρχει και μια οικονομική δυνατότητα για αυτό το κομμάτι, έτσι. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι τώρα. Γι' αυτό, για το κομμάτι του αθλητή. Ναι, ναι, ναι. Επαγγελματία, είπες κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν το γνωρίζαμε, ότι κάποια στιγμή και ο πατέρας του Στέφανος στα 16-17 είπε ότι δεν μπορούσε άλλο οικονομικά να συνεχίσει και τους βοήθησε κάποιος. Δηλαδή μπορούσε πολύ άνετα, αν δεν υπήρχε αυτή η βοήθεια, να μην υπάρχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς νούμερο 5 και να το θαυμάζουμε και να τον απολαμβάνουμε τώρα. Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Σε μια κλωστή είναι αυτά τα πράγματα. Εντάξει, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Θα μπορούσε να ήταν ένας άλλος αθλητής. Αλλά όλα αυτά είναι μια... Είναι για λίγο συγκυρίες, δηλαδή. Κάποια στιγμή σε αυτό το επίπεδο. Χρειάζονται και... συγκυρίες. Ναι. Συγκυρίες σε αυτό το επίπεδο. Από θέμα χορηγών, αυτό άθλημα γενικότερα πώς το βλέπεις? Ή από την βοήθεια, ναι, του, ή τη βοήθεια του κράτους? Κοιτάξτε, δεν είναι, αυτή τη στιγμή χορηγοί υπάρχουν και συνεχώς εμφανίζονται στο προσκήνιο, αλλά ένας χορηγός και με το δίκιο του θα έρθει όταν θα καταλάβει ότι υπάρχει μέλλον. Δηλαδή για να καταλάβει όμως και ο χορηγός, θα έχει φτάσει σε μια ηλικία το παιδί, ο αθλητής, που θα έχει χρειαστεί να πάει σε τουρνουά. Ναι. Και θα έχει πάρει διακρίσεις και θα δείχνει ότι μπορεί. Δηλαδή, ναι, ναι. Ναι, δεν μπορεί κάποιος χορηγός να αρχίσει από την αρχή της καριέρας σου να σε στηρίξει. Μετά υπάρχουν χορηγοί σίγουρα. Μετά είναι, εντάξει, άμα υπάρχει αυτό το ταλέντο και αυτή η συνέχεια, μετά υπάρχουν χορηγοί. Τώρα όσον αφορά το κράτος, δυστυχώς δεν
Είναι πολύ πίσω ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί να καλύψει αυτή τη στιγμή ούτε τα έξοδα του κάθε αθλητή μεμονωμένα. Είναι πίσω, είμαστε πίσω σε αυτό το κομμάτι. Θα μπορούσε να υπάρχει για μένα, προσωπική μου άποψη, μια καλύτερη διαχείριση αυτής της κατάστασης από το κράτος και την πολιτεία. Ναι, δηλαδή βλέποντας έναν αντίστοιχο Τσιτσιπά των 16-17 χρόνων, θα μπορούσε, ας πούμε, ίσως και οικονομικά να βοηθήσει. Αυτό εννοείς, έτσι δεν είναι? Ναι. Να βοηθήσει το ότι βλέπεις ναι, ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ότι προχωράει. Ναι, και όχι κατ' εκτίμηση απαραίτητα. Τους πρώτους τόσους αθλητές της χώρας μας. Τους πρώτους πέντε, ας πούμε, 10, ναι. Ναι. Να τις από τις κατηγορίες των 14-16 χρονών να τις πρημοδοτεί ώστε να μπορούν να πάνε σε κάποια τουρνουά. Όχι όλα. Σε κάποια τουρνουά. 2-3 τουρνουά. Ναι. Στο εξωτερικό. Είναι μεγάλο κέρδος. Είναι τεράστιο κέρδος για έναν αθλητή, Έλληνα αθλητή, να φύγει από τα σύνορα της χώρας μας και να παίξει κάποιο τουρνουά έξω. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, ότι έχει έρθει καλώς και εγώ στο τέννις στην Ελλάδα, έχει έρθει καθυστερημένα, οπότε στο εξωτερικό είναι πιο έτοιμη, είναι πιο οργανωμένη. Είναι πολύ διαφορετικό το επίπεδο από όλες τις απόψεις, από επίπεδο τενιστικό, από επίπεδο οργάνωσης, από επίπεδο αθλητών πώς υπάρχουν, από επίπεδο τουρνουά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ακόμη. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Μακάρι να ανέβει και η Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι που λες τώρα και τα τουρνουά είναι σημαντικό. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος αυτό το πράγμα. Αλλά απλά ολόκληρη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει κάποιο τουρνουά πέρα από το Πανελλήνιο που πρέπει να είσαι αθλητής για να μπει σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει ένα τουρνουά στο οποίο να μπορείς να μπεις και να δείξεις πέντε πράγματα. Γιατί καλή προπόνηση, αλλά νομίζω ότι ο αγώνας είναι εκεί που ψήνεσαι. Που πραγματικά δείχνεις αν αξίζεις το ταλέντο σου. Και δεν βλέπω διοργανώσεις πέρα από μεμονωμένες ημιτελείς, θα έλεγα, ερασιτεχνών προσπάθειες για τουρνουά, αλλά και από τους ίδιους τους όμιλους που και αυτό είναι στυλ προπόνησης. Δεν έχει το ανταγωνιστικό, το έντονο. Όχι, ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τα τελευταία χρόνια κάτω στην Κρήτη. Ένα ξενοδοχείο με αρκετά γήπεδα κατάφερε να κάνει κάποια τουρνουά ενός επίπεδου, αλλά νομίζω πέρσι δεν γίνανε και αυτά. Έγιναν 2-3 χρόνια, πολύ καλή προσπάθεια, πάρα πολύ, πολύ καλά τουρνουά, ήρθανε από το εξωτερικό παίκτες, αλλά είναι αυτό που μας λείπει, είναι ένα τουρνουά, έστω και ένα το χρόνο ATP. Το ATP ήταν οι επόμενες, δύο ερωτήσεις οι επόμενες που ήθελα να σε κάνω και μου τις έδωσες πάσα και τις δύο. Είναι μια, σε τι γίνεται, ναι, με πρόλαβες, τι γίνεται στην εποχή του κορονοϊού με το άθλημα του τένις? Ναι, δόξα τον Θεό, αυτή τη στιγμή το τένις με οποιοδήποτε τρόπο, εντάξει δεν είναι ο τρόπος που λειτουργούσε πριν προ-κορονοϊού, ναι, αλλά είναι με οποιοδήποτε τρόπο είναι ανοιχτό, μπορεί να ασχοληθεί κάποιος με το τένις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει, δεν είναι σε αναστολή οι ακαδημίες όλης της χώρας, ναι, δεν επιτρέπονται να κάνουν προπονήσεις μαζικά. Επιτρέπεται να αθληθείς μόνο σου, να πάρεις το φίλο σου να παίξεις είναι δύο έως τέσσερα άτομα και ναι, με προπονητή μόνο ιδιαίτερα μαθήματα ενός ή δύο ατόμων. Αυτές είναι οι οδηγίες από το κράτος για αυτή την εποχή που θα δούμε. Θα δούμε coach. Ναι. Τι πήγες να πεις, κάτι πήγες να πεις, σε διέκοψα. Λέω δυστυχώς, δεν πήγα να πω ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση για αυτούς τους μικρούς αθλητές που κάναμε, ναι, τα παιδιά, τη βάση του αθλήματος, αλλά πιστεύω σύντομα θα γίνει και αυτό. Θα δούμε ATP ποτέ στην Ελλάδα, πώς το βλέπεις το πράγμα? Έστω 250. Ευελπιστώ. Αυτός είναι ο διακαής πόθος όλων όσων ασχολούμαστε με το άθλημα. Ευελπιστούμε να γίνει κάποια στιγμή ένα ATP τουρνουά.
Να δούμε πόσο μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Να γίνει πειραματικά. Ναι. Δηλαδή έχουν αναλάβει χώρες και χώρες ATP τουρνουά. Πρέπει να γίνει. Για μένα πρέπει να γίνει. Θα υπάρξει πολύ μεγάλη άφηση, ακόμα μεγαλύτερη άφηση στο τένις. Και θα μπουν σωστές βάσεις. Με αυτά τα τουρνουά μπαίνουν σωστές βάσεις. Έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό, έρχονται αθλητές από το εξωτερικό, έρχονται γνώστες του αθλήματος. Έρχονται άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα, στην οργάνωση, τεχνοκράτες και... Ακριβώς. Σου ανοίγουν ουσιαστικά τα μάτια να δεις και πέντε πράγματα διαφορετικά που τα βλέπεις εσύ μέχρι τώρα, σαν χώρα ή σαν όμιλος. Ακριβώς. Χρειάζεται οπωσδήποτε. Χρειάζεται οπωσδήποτε. Είναι ένα τουρνουά τέτοιο στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Μακάρι να τα επόμενα χρόνια να γίνει. Coach, δεν ξέρω αν ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο. Εγώ πραγματικά δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να προσθέσεις που μας έχει ξεφύγει ή οτιδήποτε. Εγώ θέλω να προσθέσω αυτό που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, να το πούμε και στο τέλος, κάποιος μας ακούει τώρα, ότι το τένις είναι ένα άθλημα το οποίο σου προσφέρει πολλαπλά πράγματα στην πνευματική σου εξέλιξη, στο σώμα σου, στην ψυχική σου υγεία, στη σωματική σου υγεία. Μόνο έχεις να κερδίσεις από αυτό το άθλημα. Και είναι ένα πάρα πολύ προσιτό άθλημα πλέον για να το κάνει οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε μπορεί και σε οποιαδήποτε ηλικία. Και σε οποιαδήποτε ηλικία θέλει να ξεκινήσει ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει αποτρεπτική ηλικία να ξεκινήσει κάποιος το άθλημα του τένις. Γιατί πολλοί με ρωτάνε, είμαι τόσο χρονών, μπορώ να ασχοληθώ με το τένις. Ναι, φυσικά. Σε οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να ξεκινήσει το άθλημα. Και θα το κερδίσει αμέσως. Και από προσωπική εμπειρία, αυτό ήθελα να πω, είναι ένα μικρόβιο το οποίο αν σου μπει μέσα σε τρώει. Γιατί εγώ τώρα, ας πούμε, έχω κάποιο χρονικό διάστημα που λίγο ψηλοαπέχω λόγω δουλειά, λόγω τρεξίματο. Και η αλήθεια είναι ότι μου λείπει πάρα πάρα πολύ, coach. Να ξέρεις, θα σου έρθω σύντομα όμως. Ξανά. Εύχομαι να σε δω σύντομα. Ναι. Λοιπόν, είναι τα γήπεδα είναι άδεια. Είναι μισοάδια χωρίς εσένα. Χωρίς τις φωνές μου. Χωρίς τις φωνές μου, ναι, μας λείπουν οι φωνές σου και αυτός ο ανταγωνισμός. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Εύχομαι καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Και οτιδήποτε χρειάζεσαι, είμαστε εδώ πέρα για αγώνες, για οτιδήποτε θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Γιατί ξέρεις, ο κόσμος, έχω εδώ και 2-3 εβδομάδες που προσπαθώ να βγάλω τους ανθρώπους που δεν είναι τα νούμερο ένα στις τηλεοράσεις και στα ενδιαφέροντά μας, και βλέπω ότι η ανταπόκριση είναι τεράστια και χαίρομαι πάρα πολύ. Άρα, ναι, να ξέρεις, coach, ότι... Συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις. Να είσαι καλά. Να σου δώσω στην κατακλείδη. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις. Είναι αυτά τα λοιπά αθλήματα που λέμε, ναι, εμείς χαριτολογώντα, mm-hmm, τα οποία πρέπει να ακουστούν. Τα οποία πρέπει ακριβώς αυτό να υπάρξει ένα βήμα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Να ακουστούν ότι υπάρχουν αυτά τα αθλήματα και ότι μπορούν να τα κάνουν και ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα κάνουν και ότι υπάρχουν αθλητές σε αυτά τα αθλήματα. Δεν είναι πολύ καλός, είναι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, είναι οι πυλώνες των αθλημάτων, αυτά τα δύο, αλλά υπάρχουν και αυτά τα αθλήματα. Και ξέρεις τι γίνεται, coach, προσπαθώ λίγο να καταλάβει και ο κόσμος και όλοι μας, και εγώ, δηλαδή και εγώ γνωρίζω αθλήματα, γιατί και τις επόμενες εβδομάδες έχω και άλλους αθλητές από σκι, από αλπικό σκι, θα έχει πολύ ωραίες κουβέντες, να καταλάβει το κόσμος ότι αυτό όλο δεν είναι ξένο, δεν είναι κάτι μακρινό. Δηλαδή, το τένις, η προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Κωνσταντίνο τον Τριγκόνη μαζί μας. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Αρκεί να το θέλει. Δεν είναι αυτό το ακριβώς, ότι... Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, το να ασχοληθώ είτε με το τένις είτε με ιστιοπλοή, γιατί αύριο μεθαύριο θα έχουμε και άλλα αθλήματα, δεν είναι αποτρεπτικό να δεις και κάτι διαφορετικό. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή. Είναι θέμα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Αυτό είναι. Αυτό είναι όλο. Θέμα ενημέρωσης είναι για να ασχοληθείς με αυτά τα αθλήματα. Γιατί πολλοί δεν ξεκινάνε τα παιδιά τους, δεν ξεκινάνε οι ίδιοι, γιατί δεν έχουν ενημέρωση. Σου λέει τώρα πού να βρω, τι να κάνω, πώς θα μπορέσω τώρα. Ναι. Άστο μωρέ, θα πάω στο ποδόσφαιρο που ξέρω ότι πάει
Ναι. ο τάδε, Ο γειτονάς το μου, ο παιδί. φίλος μου, το Ακριβώς παιδί, αυτό είναι. οτιδήποτε. Είναι, ακριβώς. Είναι θέμα ενημέρωσης. Άμα καταλάβουμε ότι υπάρχουν αυτά τα θύματα, πού υπάρχουν αυτά τα θύματα, πώς μπορείς να ασχοληθείς, είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ εύκολο για να ασχοληθείς με αυτά. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο Εγώ Σαββάτο και ευχαριστώ. είμαστε εδώ πέρα σαν λίμπερο ανοιχτή για οτιδήποτε ενδιαφέρει τον κόσμο του τένις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια σε αυτό που κάνετε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, coach. Καλή συνέχεια.